Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των μαζικών φορέων, των σωματείων, των συλλόγων που έχουν έρθει απόψε εδώ. Πολύ σημαντική παρουσία και από το Χαϊδάκι και από γειτονικούς δήμους. Επίσης πιστεύουμε ότι το ζήτημα της υγείας βέβαια δεν έχει σύνορα, δεν αφορά δηλαδή μόνο το Χαϊδάρι που έχει τα τρία μεγάλα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και το γειτονικό νοσοκομείο, αλλά μια ευρύτερη περιοχή. Είναι κοινά τα προβλήματα και κοινές είναι οι λύσεις που θα πρέπει να δοθούν. Και αφού ψάξουμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση, να ανοιχνεύσουμε δηλαδή τις αιτίες και την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα, να δούμε και μια κοινή δράση, μια κοινή αντιμετώπιση, έναν αγώνα για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όσο μπορούμε βέβαια και στα πλαίσια που επιτρέπει αυτό το σύστημα. Να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτές τις αδυναμίες, τα προβλήματα, τις ελλείψεις που υπάρχουν και πώς θα δίνουμε τον αγώνα συντονισμένα όλοι μαζί για να απαιτήσουμε η υγεία να είναι δικαίωμα για όλο τον λαό και όχι εμπόρευμα για τους λίγους. Αυτή νομίζω η συζήτηση σήμερα επιβάλλεται των πραγμάτων. Δηλαδή, εμείς την σχεδιάζουμε τώρα πάρα πολύ καιρό, αλλά η κατάσταση πια έχει οξυνθεί, έχει φτάσει στο ανώτερο επίπεδο που θα μπορούσε έτσι να φτάσει και εκ των πραγμάτων έρχεται η σημερινή συζήτηση για να δούμε πώς θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας ενιαία, συντονισμένα. Είναι εδώ και εκπρόσωποι των νοσοκομείων της περιοχής για να δούμε τα επόμενα βήματά μας που πιστεύω θα πρέπει πια να πάρουν άλλη μορφή, μορφή δηλαδή διεκδίκησης και αγώνα. Θα αναρωτιέστε πολύ γιατί ένας Δήμος ενδιαφέρεται και κάνει τέτοιες σκέψεις για την υγεία και δεν ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που λένε τα τοπικά προβλήματα, δηλαδή τα προβλήματα της γειτονιάς, της λαχτούρας, του φωτισμού, των πράσινων. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή είμαστε περήφανοι γιατί παράλληλα με τα τοπικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μια Δημοτική Αρχή, δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια της στα μεγάλα προβλήματα, στα προβλήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Είμαστε περήφανοι γιατί το προηγούμενο διάστημα πήραμε μέρος σε μια σειρά από κινητοποίησεις και δράσεις για την επεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, των λαϊκών νοικοκυριών. Είμαστε περήφανοι γιατί υποδεχτήκαμε μια τεράστια πορεία κατά της ανεργίας που έκανε ο Δήμος της Πάτρας, από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα. Και εδώ μαζεύτηκαν χιλιάδες συμπολίτες μας, βάζοντας το ζήτημα το να πάρθουν άμεσα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το τρομερό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή καίει χιλιάδες συνανθρώπους μας. Είμαστε περήφανοι γιατί αναρτούσαμε με κάθε ευκαιρία πάνω στο Δημαρχείο, όσο και αν κάποιοι λέγανε, μα είναι δυνατόν ο Δήμος τώρα να ενδιαφέρεται για το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν στηρίζαμε και συμμετείχαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε περήφανοι που μαζί με τους συνταξιούχους εδώ πήγαμε επανειλημμένα στο ΙΚΑ της περιοχής για να μην κλείσει το ΙΚΑ, να μην περιοριστεί, να μην μεταφερθεί όπως ήταν στα σχέδια των κυβερνήσεων και βέβαια της τελευταίας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε περήφανοι γιατί πήραμε αποφάσεις για να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρέθηκαν στην θέση να τους έχει κοπεί το ρεύμα. Και κάναμε παρεμβάσεις και στην ΔΕΗ και σηκώσαμε πολλές φορές το ρεύμα με ό,τι συνεμάγεται αυτό σχέση με την ευθύνη που έχει ένας Δήμος. Αλλά πιστεύω ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, πήραμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά των πληστηριασμών. Ξέρετε, είναι ένα σπέλεγγις που κρέμεται πάνω στα κεφάλια πάρα πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς βέβαια να φταίνει αυτή η κρίση, έτσι αυτή είναι τα θύματα της καπιταλιστικής κρίσης, βρέθηκαν ξαφνικά να κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Πήραμε απόφαση να μην δοθούν τα λεγόμενα ταμιακά διαθέσιμα, που δεν είναι διαθέσιμα, είναι τα χρήματα τα οποία έχει ένας Δήμος για την καθημερινή του λειτουργία, δηλαδή για τους μισθούς των υπαλλήλων, για να πληρώνονται οι προμηθευτές, για να μπορεί να καλύπτει δηλαδή τις άμεσες ανάγκες του. Και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, χθες έγινε και η συνάντηση της ΚΕΔΕ με, το,
τον Υπουργό και βγήκαν να πανηγυρίσουν ότι υπάρχει αναστολή της απόφασης της κυβέρνησης μέχρι τον Ιούνιο. Καθόλου τυχαία ημερομηνία για να περάσουν οι εκλογές δηλαδή του Μαΐου και μετά τον Ιούνιο, αφού πια αναβαθμιστούν κάποιες δημοτικές αρχές και από ό,τι πιστεύουν αυτοί, αλλά όσο πιστεύουν ότι μπορεί να δώσει ένα άλλο μήνυμα μέσα από τις κάρτες, να πάνε μετά στο να δώσουν τα δημοτικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας για να χρησιμοποιηθεί για το κάνημα του, για να καλυφθεί το χρέος. Κουβέντα βέβαια δεν είπανε για την υποχρηματοδότηση του Ακτήμου, για τις τεράστιες περιοχές οι οποίες γίνονται, έτσι ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Είμαστε περήφανοι που σταθήκαμε στο πλάι των προσφύγων που ήταν τα θύματα ενός άδικου πολέμου. Πάρα πολλοί από εσάς και όλοι οι σύλλογοι της πόλης μας είμαστε πραγματικά έτσι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σε απαντωτές σκέψεις που κάναμε, έκφρασαν έπρακτη την αγγελική τους στους πρόσφυγες που φιλοξενούμε στο Σκαραμακά, ξέρετε, το Σκαραμακά έγινε στο Χαϊδάρι. Και βέβαια πήραμε και πρωτοβουλίες κατά του πολέμου και βέβαια και αλληλεγγύη σε λαούς που παλεύουν κατά του υπεριαλισμού, δηλαδή τη Βενεζουέλα, την Κούβα, την Παλαιστίνη, με τη σφαγή αυτή η οποία γίνεται σήμερα. Πάλι διάβασα ένα 17χρονο παιδί πάλι νεκρό και προσθέτεται στα χιλιάδες θύματα μιας πολιτικής κατά του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού. Επίσης, σε σχέση με, με τα προβλήματα της υγείας, όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε και συμπαρασταθήκαμε, είναι εδώ ο Μιχάλης Ορίζος, ο πρωταρχικό, ο πρόεδρος, είναι και το βαθύγιο το δρομοκαίδιο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Βρεθήκαμε πάντα στα καλέσματα που κάναμε τα σωματεία. Παλέψαμε κυρίως για τα δύο ψυχιατρία για να επιχειρήσουν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πριν από δύο χρόνια υπήρχε καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο των ψυχιατρίων, που σημαίνει ότι οι ανθρώπινες ψυχές, συνάνθρωποι μας που έχουν απόλυτη ανάγκη, όχι την ιδρυματοποίηση με αυτή τη μορφή, αλλά τη στήριξη, την ψυχική στήριξη, θα βρίσκονταν στον δρόμο ή αν είχαν κάποιες συντάξεις ή κάποια πλούσια οικογένεια, να βρεθούν σε ένα ιδιωτικό θεραπευτή, γιατί εκεί οδηγούνται τα πάντα, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα. Και επίσης σταθήκαμε στο πλευρό των παιδιών και των γονιών τους και των, που έδωσαν για να μην γίνει με την κατάστασή τους από το Σκαραμακά, από το κέντρο γονείων πατήσεων του Σκαραμακά. Έχουμε εδώ και από τους συλλόγους της πάνω και κάτω αφέας και το χωρίς το δόγμα και μεταφέρθηκαν 28 παιδιά με τρομερά προβλήματα που ένα περιβάλλον μέσα στο πράσινο και το οποίο γνώριζαν για πάρα πολλά χρόνια, μεταφέρθηκαν σε σύγχρονες, μάλλον όχι σύγχρονες, σε φυλακές του Μεσοπολέμου. Γιατί το κτίριο που στεγάζεται τώρα στο ΚΑΧ είναι κτίρια του Μεσοπολέμου και είναι πραγματικά σαν φυλακές. Εκεί μεταφέρθηκαν λοιπόν αυτά τα παιδιά. Σας είπα τώρα μόνο κάποιες από τις δράσεις που νομίζω ότι και σαν εκπρόσωποι εδώ μαζικών φορέων πρέπει να μας αφορούν, πρέπει να εντοπίζουμε αυτά τα προβλήματα και κυρίως πρέπει να παλεύουμε για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που περιγράψαμε πριν, δηλαδή των οξυμένων προβλημάτων, επίσης στην παιδεία, στην κοινωνική προχρόνια, ποιος δεν βλέπει από εμάς να έρχονται συμπολίτες μας, εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζω πολύ συχνά σαν δήμαρχος, οι οποίοι βιώνουν την ανεργία, να έρχονται κάθε μέρα και να ζητάνε έτσι δουλειά, να έρχονται και να ζητάνε τρόφιμα, καθημερινό φαγητό. Μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό σαν κοινωνία, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να λέμε ότι εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με το αν θα χρησιμοποιηθούμε κάποια ρουβουδάκια, ας πούμε, ή αν θα κάνουμε κάποια εκδήλωση στο Δήμο. Είναι λοιπόν θέματα αυτά που συμπληρώνουν το πάζλ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας με το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα της υγείας, το οποίο συζητάμε σήμερα. Τώρα για το θέμα της υγείας, λίγα πράγματα βέβαια και θα μπορώ να πω πολλά, γιατί και σαν εργαζόμενο στην υγεία για 30 χρόνια και σε ένα νοσοκομείο μάλιστα το οποίο
ουσιαστικά από την προηγούμενη κυβέρνηση και παρόλο τις υποσχέσεις της νέας κυβέρνησης δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πολλά πράγματα. Επιγραμματικά να σας πω έτσι τα εξής. Η κατάσταση που βιώνει σήμερα ο λαός μας στο θέμα της υγείας δεν είναι καινούργια. Είναι διαχρονική, οφείλεται στις επιλογές που κάνουν οι κυβερνήσεις που δεν ενδιαφέρονται βέβαια για τον λαό, αλλά για τα κέρδη έτσι μιας κούφτας ανθρώπων που νέμονται για τον χώρο της υγείας. Μιλάμε για τους μεγάλους κλινικάτες και αυτούς οι οποίοι πια κάνουν τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές και εκμεταλλεύονται τα προβλήματα, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που υπάρχουν στην υγεία. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα μένουν σε ένα ζύγι αυτή τη στιγμή, κόστος και κέρδος, και βέβαια η υγεία θεωρείται σαν κόστος στη ζυγαριά, οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν τους ενδιαφέρει για το αν ο κόσμος υποφέρει, αν ψάχνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για μήνες κάποιες φορές, για ένα κύριο περιστατικό για να απευθυνθεί σε ένα νοσοκομείο, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μειώσουν όσο το δυνατόν το κόστος, το οποίο δίνει έτσι, η κυβέρνηση από τα χρήματα του λαού, γιατί τα υπόλοιπα θα είναι για άλλους λόγους, και επιβαρύνει με ακόμα μεγαλύτερα έτσι, βάρη τις πλάτες του λαού που αναγκάζεται, αφού δεν υπάρχει δημόσια υγεία, αναγκάζεται να βρει τρόπους έτσι να προσφύγει σε ιδιώτες γιατρούς ή σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή να κάνει ιδιωτική ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστικό ας πούμε και αυτό το έχουμε τσακίσει. Οι μειώσεις, η χρηματοδότηση στην υγεία είναι τεράστια. Υπάρχουν και τα νούμερα, είναι οι περικοπές πάνω από 50% τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Εδώ μιλάμε τώρα για ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, σε ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, παραγιατρικό, αλλά και σε άλλες ειδικότητες που συγκροτούν το δυναμικό ενός μιας νοσοκομειακής μονάδας. Πριν από λίγα χρόνια, αυτές οι ελλείψεις εντοπίζονταν περίπου σε 100.000. Και μάλιστα πριν από τις εκλογές του 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι όταν γίνουμε κυβέρνηση θα πάμε στην πρόσληψη 100.000 υγειονομικών. Αυτό το νούμερο βέβαια έπεφτε συνέχεια. Φτάσαμε πριν από λίγα χρόνια να μιλάμε για 2.400 προσλήψεις των συνεδρών. Και βέβαια τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ μόνιμες προσλήψεις, ήταν μόνο εξαγγελίες. Και παράλληλα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι προσωπικού να φέρει λόγω συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους. Και προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, προσλαμβάνοντας είτε επικουρικό προσωπικό. Επικουρικό προσωπικό, να σας πω τι σημαίνει, ότι είναι με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια η εμπειρία τους, ή προσλαμβάνουν μέσω ΟΑΕΤ και διαφόρων προγραμμάτων, ή βέβαια μέσω των εταιριών φύλαξης, σύντησης, καταρρυθμού, όπου προσλαμβάνεται προσωπικό με 300 ευρώ, με άπειρες συνθήκες δουλειάς. Έχουμε τέτοια παραδείγματα και εδώ στη γειτονιά μας. Είπα και προηγουμένως ότι η κυβέρνηση θέλει να μετακυλήσει το κόστος της υγείας στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι σε αυτή τη λογική μπαίνουν πια και η πλειοψηφία των Δήμων μέσω της ΚΕΔΕ και της ΕΛΚΕ, των περιφερειών δηλαδή, οι οποίες ούτε λίγο το πολύ πρότειναν, έχουν τώρα κάποια χρόνια που ξεκίνησαν, αλλά και στο τελευταίο συνέδριο πολύ έντονα, ότι θα πρέπει οι Δήμοι να αναλάβουν την πρωτοβάθμια περίπατωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ό,τι έγινε με τους παιδικούς σταθμούς, όπου ανέλαβα τη Δήμη τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και οι παιδικοί σταθμοί σήμερα έχουν γίνει απαγορευτικοί για ένα μεγάλο κομμάτι λαϊκών οικογενειών. Για να πάει κάποιο παιδί δηλαδή στον παιδικό σταθμό πρέπει να πληρώσει τροφεία
που είναι από 50, 70, 100 με 250 ευρώ, διαφορετικά θα μείνει εκτός κριτικού σταθμού. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην υγεία και στην πρωτοβάθμια υγεία, όπου κουτσά στραβά κάποιοι βρίσκανε έτσι ένα πάγιο. Παράλληλα, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο θέλουν να διασπάσουν και τον ενιαίο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια. Να κάνουν δηλαδή πολλών ταχυτήτων υγεία και παιδεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα Δήμο πιθανόν να μην μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ κάποιο άλλο Δήμο, ένα πλούσιο Δήμο, να μπορεί να ανταποκριθεί. Καταλαβαίνετε, έτσι ανασπάει σε αυτό το κομμάτι του ενιαίου χαρακτήρα η στρατηγική που πρέπει να υπάρχει στον χώρο της υγείας. Εδώ στην περιοχή μας, λίγο πολύ τα γνωρίζω τα προβλήματα, εγώ θα κάνω μια περιγραφή μόνο για κάποιον που δεν έχει μια έτσι ευρύτερη γνώση του τι συμβαίνει. Θα σας πω πάλι ότι πριν από αρκετά χρόνια, πια πριν από 10-12 χρόνια, είχε γίνει μια μελέτη από τον Άσνα που έλεγε ότι είναι ο αναπτυξιακός σύνδεσμος της Αττικής Αθήνας, που έλεγε ότι λείπουν 3.000 κρεβάτια στην Δυτική Αθήνα. Εκτός από τις άλλες, δηλαδή νοσοκομειακές εκκλήνες, εκτός από τις άλλες ελλείψεις που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην πρόληψη βέβαια, για να μην μιλήσουμε για αποκατάσταση, έτσι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που μπορούμε να το αναφέρουμε γι' αυτό. Έγινε λοιπόν, αυτή η μελέτη έγινε ακριβώς πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του Αττικού Νοσοκομείου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του Αττικού Νοσοκομείου με τεράστιες ελλείψεις. Δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα και σήμερα όλες οι κλινικές οι οποίες προβλέπονται. Η στελέχωση του νοσοκομείου είναι ελλειψή, να μην τα πω εγώ να τα πει, να τα πούνε οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου που έχουν κάνει και επανειλημμένες κινητοποιήσεις για το θέμα αυτό της στελέχωσης του νοσοκομείου με προσωπικό. Και υπάρχει ένα κενό πάνω από 2.000 κλίνες, σύμφωνα με τη μελέτη και με πληθυσμό, χωρίς να πάρουμε υπόψη ούτε την κρίση, ούτε αν θέλετε και την κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής, έτσι που έχουμε αρκετό τσιγκάνους, φτωχοποίηση πια πολλών έτσι, λαϊκών στρωμάτων, που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε παράλληλα αυτό το διάστημα το κλείσιμο ενός νοσοκομείου, όπως είναι το Λιμωδόν, για να πάρα δηλαδή, που απορροφούσε ένα σημαντικό αριθμό περιστατικών και στις κλινικές που είχε, αλλά και στα εξωτερικά ιατρία και στα εργαστήρια και παντού. Και έχουμε και συρρήγνωση της πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή τα ΙΚΑ πια έχουν καταντήσει, εντάξει, αλλάζουν κατά καιρούς, και έχουν ομαστίες, αλλάζει ο μανολιός, μόνο αυτό γίνεται. Επί της ουσίας δεν ισχύει ο δυστυχώς. Τα ΙΚΑ λοιπόν, για να έχουμε μια κοινή γλώσσα για να συνοηθούμε, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουν περίπου το 1/3 του ιατρικού προσωπικού που είχαν πριν από μερικά χρόνια. Ιδιαίτερα μετά τις 31 Δεκάμβρου, όπου υπήρχε η καταληκτική ημερομηνία για να επιλέξουν οι γιατροί το αν θα παραμείνουν στο ΙΚΑ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, αν θα επιλέξουν κοινωνικό ιατρείο και έφυγαν επιπλέον έτσι οι μισοί γιατροί, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Η κυβέρνηση σε αντίβαρο αυτού λέει ότι εγώ δημιουργώ το απειρίθμα ακόμη και τους οικογενειακούς γιατρούς. Ακούστε για το Χαϊδάρι, μετά μπορείτε να πείτε και για άλλες περιοχές. Για το Χαϊδάρι αυτή τη στιγμή, με πληθυσμό επίσημο 47.000, αλλά με επίσημο γύρω σε 70.000, και ο κάθε γιατρός οικογενειακός πρέπει να έχει 1.500 ασθενείς, έπρεπε να έχουμε σε επίσημα στοιχεία 33 οικογενειακούς γιατρούς και έχουμε δύο. Έναν παθολόγο και ένα παιδίατρο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι η κατάσταση πια παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Τα αντιμετωπίζει βέβαια ο καθένας αυτό έτσι στην καθημερινότητά του. Για τα ψυχιατρία, είπα και προηγουμένως και νομίζω ότι θα πούνε και εκπρόσωποι να μην πω εγώ έτσι, περισσότερα πράγματα. Έχουμε
μεταφέρθηκε, που είναι πραγματικά μια εγκληματική, πιστεύουμε σε αυτό για ένα λεπτό μόνο, γιατί δείχνει την αναλυσία έτσι των κυβερνήσεων. Είπαμε, είναι κυβερνήσεις που υπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές, δεν υπηρετεί ο τίποτας σε αυτόν τον κόσμο. Μετέφεραν λοιπόν αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κτίριο εκεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για την περιοχή του Σκαραμακά και την εκμετάλλευση και το τι θα γίνει και σε σχέση με το λιμάνι που υπάρχει. Και βέβαια μετά την, όταν κλείσει το κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων, υπάρχουν σχέδια για εμπορευματοποίηση όλης της περιοχής και του χώρου εκεί. Εμείς βέβαια αντιδρούμε σαν Δήμος και θα αντιδράσουμε βέβαια και πολύ περισσότερο και στο μέλλον, και αφήνουμε λοιπόν εκεί ένα χώρο που δεν τους ενοχλούσε σε τίποτα, έτσι, στο να λειτουργεί εκεί το κέντρο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μεταφέροντάς το, όπως σας είπα και πριν, σε ένα εντελώς ακατάλληλο κτίριο. Τώρα να πούμε για τις... σας πω άλλα προβλήματα που ξέρετε πάρα πολύ καλά, για τους μισθούς των υγειονομικών, για τις ακύρωτες υπερορίες, για την εξαντλητική εργασία την οποία κάνουμε, πραγματικά δεν πληρώνεται με τίποτα, και αυτό βέβαια όλο είναι σε βάρος και της υγείας των ίδιων, αλλά βέβαια και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, γιατί δεν προλαβαίνουν. Ας πούμε σήμερα μίλαγα με κάποιον ασθενή στο Αττικό και μου έλεγε ότι οι νοσηλεύτριες τρέχουν, λες και έχουν βάλει, τους έχουν βάλει μπαταρίες και δεν προλαβαίνουν να βγουν να καθίσουν στο δωμάτιο. Δηλαδή είναι τραγικές αυτές οι εικόνες που τις ζούμε όλοι μας. Να πω μόνο δύο-τρία πράγματα ακόμα για να μην σας κουράσω άλλο. Αυτή τη στιγμή τα αιτήματα που πρέπει να βάλουμε σαν λαϊκό κίνημα θα πρέπει να είναι να αναγραφεί αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί και την υγεία σε αυτό, όχι το τέλο και το διέξοδο, σε αυτή την καταστροφή κυριολεκτικά. Και τους ανθρώπους βέβαια που έχουν έτσι δικαίωμα στην πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έβαζε σαν πρώτο ζήτημα στην προεκλογική ατζέντα πριν από τις εκλογές του 2014, να ανοίξουν τα νοσοκομεία τα οποία συμπονεύτηκαν το 2014 με τον νόμο αυτό, αν θυμάστε, του Άδωνη. Και εδώ και το δικό μας μίλαγε για την άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Κουβέντα πια δεν κάνουνε, και όχι μόνο δεν κάνουνε καμιά κουβέντα γι' αυτό, αλλά έχουν βάλει στο στόχαστρο και άλλες νοσοκομιακές μονάδες, ιδιαίτερα σε κάποιες επαρχιακές πόλεις, μικρές νοσοκομιακές μονάδες, να τις συρρυκνώσουν ή να τις συμπονεύσουν και αυτές ή να τις καταργήσουν. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να πάμε με ένα πλαίσιο πάλι στο οποίο ένα κάλεσμα μόνο όπως αναφέρεται, το οποίο έχουμε καταθέσει σαν Δημοτική Αρχή, να το διαβάσετε, να γίνει αυτό κτήμα έτσι κάθε συλλόγου, κάθε σωματείο που συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση, να εκπληκτιστεί κουβέντα και με άλλες προτάσεις για να δούμε και μια διαμόρφωση αυτού του πλαισίου. Να μπει το ζήτημα βέβαια στα διοικητικά συμβούλια, αλλά κυρίως σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες και ο κάθε φορέας έτσι μόνος του και ανά περιοχή, ανά δήμο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει όλα αυτά να καταλήξουν σε μια μεγάλη συγκέντρωση για την υπεράσπιση του δικαιώματος της υγείας στην Δυτική Αθήνα. Να πάμε δηλαδή να κρίνουμε τώρα πότε, δηλαδή άμεσα όμως, μέσα δηλαδή έτσι στο Μάρτιο, μέχρι τα μέσα του Μάρτιου τουλάχιστον, να πάμε σε μια τέτοια συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση, καλώντας όλο τον λαό να αρχίσει στο προσκήνιο να διεκδικήσει δηλαδή το αυτονόητο, να έχει δικαίωμα στην υγεία. Να δούμε και άλλες μορφές έτσι που θα προταθούν εδώ μέσα, τι μπορούμε να κάνουμε κατά τόπους, πρέπει να κάνουμε περιοδίες σε χώρους δουλειάς, βέβαια στα νοσοκομεία εξυπακούεται, σε καφενεία, στους εργαζόμενους γενικότερα, πρέπει να σημάνει δηλαδή ένας συναγερμός σε όλο τον κόσμο,
να πει μπροστά, να πει δηλαδή μπροστά για να διεκδικήσει μια υγεία για όλο τον λαό. Και τελειώντας να πω το εξής, ότι ξεκίνησα με αυτό, ότι θα πρέπει πάντα να ψάχνουμε τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα. Μια απλή καταγραφή, μια διαπίστωση, τα συμπεράσματα που βγάζουμε είναι σωστό, πρέπει για να γνωρίζουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Όμως πρέπει να βλέπουμε τις αιτίες και την αντιμετώπιση. Αφού την γίνει δηλαδή αυτή η διαδρομή, να βλέπουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Την αιτία την ξέρουμε, όπως έλεγε ο ποιητής, και είναι αυτό το άδικο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο βλέπει την υγεία, όπως είπα και προηγουμένως, σαν εμπόρευμα. Ο λαός λοιπόν τι πρέπει να κάνει, πρέπει να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική. Και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας τώρα και το επόμενο διάστημα για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε ποιες πολιτικές δυνάμεις στηρίζουν αυτή την πολιτική, ποιες πολιτικές δυνάμεις αντιστέκονται, ποιες αντιδρούν, ποιοι μπαίνουν μπροστά. Και να κάνουμε βέβαια έτσι και τα συμπεράσματά μας. Να είστε όλοι καλά.